Σύλλογο Βαθμίων από την Αθήνα. Είναι στο πλαίσιο των κουρδιστικών εκδηλώσεων που λέγονται Βαθιανά. Θα μας προλογίσει ο Σπύρος Τσαούσης και στη συνέχεια ο Γιώργος Ογλινός, ο οποίος συγγράφει, εξαίρεται για την ιστορία της Άμβρου και ιδιαίτερα για το Κόρθι. Θα μας ταξιδεύσει σε ιστορικά στοιχεία της, του πρώην Δημοκρατίου της Δημοτικής Ενότητας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνδρομή τους. Ευχαριστούμε και εσάς που έρχεστε. Τώρα έρχεται. Ναι. Ευχόμαστε πάντα η συμμετοχή σας να είναι αθρώα. Και ιδιαίτερα να πούμε ότι θα χρειαστούμε τη συνδρομή χεριών για να μπορούν να συνεχίζονται αυτές τις δραστηριότητες. Διότι για μας που μένουμε στην Αθήνα είναι πάρα πολύ δύσκολο μία εβδομάδα το καλοκαίρι να μπορούμε να αφιερώνουμε χρόνο από την. Να μπορούμε να αφιερώνουμε τόσο χρόνο για να διοργανώνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Να ευχαριστήσω πολύ την αδελφότητα Κορθίων για τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήρθατε εδώ για να τιμήσουμε τον Γιώργο τον Λινό και την προσφορά του. Ο Γιώργος θα μας παρουσιάσει ένα ταξίδι στην ιστορία του Κορθίου. Και σκεφτήκαμε να μοιραστούμε και το ταξίδι το δικό μας, πώς προσεγγίσαμε όλη αυτή την προσπάθεια και πώς καταλήξαμε εδώ. Είναι αρκετά χρόνια λοιπόν που ο Γιώργος δημοσίευε ήδη τις δικές του ιστορικές έρευνες. Εγώ έκανα μια προσπάθεια αναζητώντας την ιστορία του χωριού μου και της ευρύτερης περιοχής και βοηθώντας μια καταπληκτική προσπάθεια που γίνεται από την Καΐριο για τους μήλους της Άνδρου, τον Στέφανο τον Ολικό. Κάποια στιγμή οι δρόμοι μας με τον Γιώργο συναντήθηκαν. Νομίζω η κοινή αναφορά μας ήταν η αγάπη μας για την ιστορία, για τον τόπο, για την Άνδρο, ιδιαίτερα για την περιοχή του Κορθίου. Ήταν εντυπωσιακό το πώς, εγώ οφείλω να το πω αυτό δημόσια, δηλαδή το πώς συνεργάστηκα με τον Γιώργο, πώς γράφαμε μαζί, ειδικά τα πρώτα κείμενα θυμάμαι, πώς έγραφε ο ένας, το έδινε στον άλλον. Είχαμε γενικά μια καταπληκτική συνεργασία. Αυτό οφείλεται γιατί ο Γιώργος είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Πολύ συγκροτημένη προσωπικότητα, με επιστημονική κατάρτιση και θεωρώ ότι ήταν και για μένα προσωπικά ένα εξαιρετικό ταξίδι όλο αυτό που βίωσα μαζί του. Οπότε, ξεκινώντας λίγο για τα μεθοδολογικά εργαλεία και για τον τρόπο της δουλειάς μας, το πρώτο ήταν οι γραπτές πηγές. Οπότε, αυτό το ταξίδι αναζητήσαμε τους ιστορικούς της Άνδρου, τον Πασχάλη, τον Πολέμη. Από εκεί και πέρα ήταν διάφορα καηρικά έγγραφα, δικαιοπρακτικά έγγραφα, φερωτήρια, παραχωρητήρια, αρχεία απομονές. Ένα σημείο αναφοράς καταπληκτικό στην περίοδο των Οθωμανικών χρόνων ήταν η εργασία του Ηλία του Κολοβού και τα φορολογικά κατάστοιχα το 1670. Ο Γιώργος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το βιβλίο. Και ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια. Νομίζω ο Γιώργος με την καταπληκτική παρουσία που θα συνεχίσει, ουσιαστικά θα το αναδείξει πως τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά συνολική και έτσι μπορούσαμε να κλείσουμε πάρα πολλά στοιχεία σε ό,τι αφορά το μεθοδολογικό εργαλείο γραπτές πηγές. Αφιερώσαμε πολλές ώρες στην Καΐριο βιβλιοθήκη. Πρέπει να πούμε ότι είναι η κυβωτός της γνώσης του νησιού μας. Το επόμενο μεθοδολογικό εργαλείο ήταν η προφορική ιστορία. Η προφορική ιστορία έχει γίνει πλέον κλάδος της ιστορίας, παρακολουθείται με επιστημονικό τρόπο και καταγράφεται. Οπότε εμείς θεωρήσαμε με τον Γιώργο ότι είναι πολύ σημαντικό να καταγράψουμε κρίσιμες μαρτυρίες, ειδικότερα των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, γιατί καταλάβαμε τη σημαντικότητα και το πλούτο που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και τους ευχαριστούμε που τον μοιράστηκαν μαζί μας. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε σημαντικά πράγματα και να δούμε κάποια πράγματα που είναι αυτό που λέμε λαϊκοί μύθοι ή θρύλοι ή κάποιες από αυτές τις μαρτυρίες είχαμε τη δυνατότητα ναι, να τις αξιολογήσουμε και να δούμε ότι ταιριάζει και με τις γραπτές πηγές και όντως ήταν πραγματικές ιστορίες. Το τρίτο ήταν η επιτόπια παρατήρηση. Καταλάβαμε πολύ γρήγορα ότι ερευνώντας ένα τόπο, μια περιοχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούμε εκεί. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που εντυπωσιαστήκαμε και εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα. Το πρώτο ήταν το Παλαιόκαστρο, τόσο δίπλα μας και τόσο άγνωστο. Εντυπωσιαστήκαμε όταν είδαμε διάφορα πράγματα εκεί, τη θέα γύρω από το Παλαιόκαστρο, τα κτηνοτά μονοπάτια πώς κατέληγαν. Εντυπωσιαστήκαμε με τον δρόμο του Παλκά. Το Πάνω Κάστρο, τον κάμπο του Άι Πάτη και πόσες περιοχές του Κορθίου.
Οπότε η επιτόπια παρατήρηση ήταν πολύ σημαντική για να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τα συμπεράσματά μας. Ένα τέταρτο θα έλεγα ότι ήταν η χρήση του Google Earth. Και μάλιστα χαρακτηριστικά θυμάμαι μια συνομιλία με τον ομότιμο καθηγητή Θεσσαλίας, τον καθηγητή Δημήτρη τον Κυρτάτα, που μας είχε πει σε μια συζήτηση ότι αυτό από μόνο του τελικά για την ιστοριογραφία, η χρήση του Google Earth, είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του. Οπότε είχαμε τη δυνατότητα εκεί, μέσω του δορυφόρου, να μελετήσουμε μονοπάτια που ήταν κλειστά και δεν ήταν πια προσβάσιμα, να μελετήσουμε δρόμους, υψόμετρα, στίγματα, κλίσεις και να αντλήσουμε συμπεράσματα γιατί ένας δρόμος, ας πούμε, σχεδιάστηκε από εκεί και δεν πήγε από εκεί. Οπότε, ειδικά ο Γιώργος που το ανέπτυξε πάρα πολύ, δουλεύοντας όλα τα εργαλεία που δίνει αυτή η δυνατότητα του Google Earth, επίσης ήταν ένα σημαντικό εργαλείο σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε. Ένα τέταρτο αφορά, θα έλεγα, στην επιστήμη και στην καθημερινή μας δουλειά, είναι το Excel. Όσοι οικονομολόγοι και όσοι εργάζονται σε διοίκηση γνωρίζουν τη χρήση του Excel ως εργαλείο για να επεξεργαζόμαστε δεδομένα, να τα καταγράφουμε, να τα στατιστικοποιούμε και να εξάγουμε συμπεράσματα. Εντυπωσιάστηκα με το Excel ότι από τα πληθυσμιακά στοιχεία, ας πούμε, και πώς μετακινήθηκε ο πληθυσμός της άνδρου βάσει των ονομάτων, μέχρι πώς λειτουργεί ένα σύστημα αρδευτικού, για παράδειγμα. Οπότε αυτό ήταν ένα εργαλείο που μας άνοιξε πραγματικά τα μάτια. Ένα επόμενο ήταν τα τοπονύμια. Δώσαμε βάση. Γιατί οι ιδιοκτησίες μπορεί να αλλάζουν, το τοπονύμιο όμως μένει. Οπότε εκεί είχαμε πολλές περιπτώσεις που ένα τοπονύμιο μας ξεδίπλωσε την ιστορία ενός τόπου. Αυτά ήταν κυρίως τα μεθοδολογικά εργαλεία, τα οποία τα προσεγγίσαμε, δουλέψαμε με αυτά και πριν δημοσιεύσουμε προσπαθούσαμε να δούμε ότι όλα αυτά μεταξύ του μπορούν. Σε όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω γιατί πάντα το κάναμε, γιατί γράψαμε πολλά, δημοσιεύσαμε πολλές έρευνες με τον Γιώργο μαζί, ωστόσο ο καθένας έχει κάνει και τις δικές του δημοσίευσεις. Πάντα όμως προσπαθούσαμε να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας βοήθησαν. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολλοί, ήρθαμε σε επαφή με αρχαιολόγους, με τις εφορίες Βυζαντινών, κλασικών αρχαιοτήτων, με αρχιτέκτονες. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα έναν άνθρωπο που είναι κοντά μας. Είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης, είναι ο Γιώργος Οπάλης. Είναι ένας άνθρωπος θησαυρός για το νησί μας. Έχει ασχοληθεί, έχει συντονίσει το εντυπωσιακό συνέδριο που έγινε με τα συμπεράσματα, τα εξαιρετικά για τον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο. Συμμετείχε στις ανασκαφές του Πάνω Κάστρου με την κυρία Δωρή και είναι και μόνιμο στις ανασκαφές προσπάθειες που γίνονται στην Παλαιόπολη. Ο Γιώργος λοιπόν πάντα με μεράκι, με κέφι, με αγάπη για την Άνδρο, από την αρχή ήταν διαθέσιμος να επιβλέψει όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε και θα έλεγα να μας δώσει τη δική του επιστημονική επάρκεια, την ακαδημαϊκή αυστηρότητα θα έλεγα, ακρίβεια, ίσως καλύτερα, για να μπορούν, ας πούμε, τα κείμενα που δημοσιεύουμε να είναι πιο ορθά. Αυτά είχα να πω. Κλείνοντας, ήθελα να πω για το τοπίο το ιδιαίτερο του Νότου. Όλο αυτό το ταξίδι λοιπόν μας αποκάλυψε, το γνωρίζαμε, αλλά είχαμε καινούργιες αποκαλύψεις σχετικά με το τοπίο του Νότου. Είναι αυτό που λέμε το υπαίθριο εργόχειρο του Νότου. Γνωρίζουμε ότι η Άνδρος από άκρη σ' άκρη είναι ένα νησί πολύ δουλεμένο από τους κατοίκους. Το τοπίο της Βόρειας Άνδρου είναι πολύ συγκεκριμένο. Το κομμάτι της Κεντρικής Άνδρου επίσης, με τον αστικό χαρακτήρα που ανέπτυξε. Η γη δουλεύτηκε διαφορετικά, με μεγάλους περίβολους, με κήπους κτλ. Το τοπίο του Νότου έχει μια εκπληκτική ιδιαιτερότητα. Αν δείτε την ένταση, την πυκνότητα των εμασών, ας πούμε από τη μέλισσα του Κοχύλου μέχρι την άλλη άκρη στην Πλάκα στην Καβαριά, είναι κάτι μοναδικό. Οπότε καταλάβαμε ότι αυτό το τοπίο μέχρι το στενό και όλη αυτή η λαϊκή αρχιτεκτονική της υπαίθρου, με τους μήλους, τα γεφύρια, τα κονάκια, τις άλωνες, με τα εκπληκτικά χωριά, τα γεφύρια, χωριά που θα μας εξηγήσει και ο Γιώργος την ιστορία από τα κλασικά χρόνια, τη Βυζαντινή εποχή, τη Λατινοκρατία, με την πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Και θα ήθελα να τονίσω και τη συνεισφορά του Γιώργου, γιατί με τις εργασίες που δημοσιεύαμε, ουσιαστικά αναδείξαμε και μια προσπάθεια που έγινε φέτος το Trail Race. Εμπνευστής ήταν ο κύριος Χρήστος Γλυμνός και τον ευχαριστούμε, διότι έδειξε από την αρχή μεγάλο ενδιαφέρον και κατάλαβε ότι το γεγονός αυτό δεν είναι απλά ένα καθαρά αθλητικό γεγονός, είναι ένα γεγονός πολιτιστικό, ένα δρόμενο που μπορεί να αναδείξει την ιστορία
τηλεογραφία, τον πολιτισμό του τόπου μας. Οπότε αυτό το γεγονός που έγινε φέτος συνδυάστηκε με εργασίες που είχαμε δημοσιεύσει σχετικά με την Αρχοντική Στράτα, τον Βυζαντινό Δρόμο του Μάκρονα και μονοπάτια που ανοίχθηκαν και ουσιαστικά ενοποίησαν όλα τα χωριά του Κορφίου και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και ένα τελευταίο που επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο. Σήμερα κιόλας είχαμε μια προσπάθεια, επίσης μια προσφορά του κυρίου Γλινού, ένα πίνακα που είχε στην παραλία του Μήλου, τον φέραμε στο πεζόδρομο και καταφέραμε να ουσιαστικά να εκτυπώσουμε όλα τα αξιοθέατα της περιοχής. Σήμερα είμαστε σε θέση να τον φτιάξουμε, τον δημιουργήσαμε, ώστε ο επισκέπτης να καταλάβει ότι αυτό το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον που λέγεται Κόρθη είναι ουσιαστικά και αυτό που θέλουμε. Και ουσιαστικά το Κόρφη δεν είναι απλά για ένα πέρασμα. Δηλαδή, αυτός ο πίνακας από μόνος του δείχνει γιατί ένας επισκέπτης πρέπει να διανυκτερεύσει το Κόρφη για να δει όλα τα αξιοθέατα που έχουμε. Κλείνοντας λοιπόν, και πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο, έχω και μια μικρή συγκίνηση γιατί ο Γιώργος είναι πολύ φίλος. Όμως, με τη θεσμική ιδιότητα του αντιδημάρχου και εκπροσωπώντας τον Δήμο, και πόσο μάλλον και με την παρουσία του Δημάρχου που είναι εδώ, θα ήθελα και εμείς από την πλευρά μας να τιμήσουμε τον Γιώργο και να του δώσουμε ένα μικρό δώρο για την άοχλη προσπάθεια, για όλη αυτή τη πολύ σημαντική παρουσία που έχει κάνει για το νησί μας. Να του ευχηθώ απλά να είναι γερός, πάνω απ' όλα, χαρούμενος, δημιουργικός, να χαίρεται την καταπληκτική οικογένεια. Μαργαρίτα, Βιολέτα, ευχαριστούμε για την υπομονή τόσα χρόνια και ήρθε η ώρα να του δώσω το δώρο. Αγαπητέ Δημάρχε, αγαπητή Ιερείς, είναι μεγάλη συγκίνησή μου. Να πω ότι είναι ένα ταξίδι με τον Σπύρο που έχουμε κάνει τα τελευταία 4 χρόνια. Ήταν όντως ένα κοινό όραμα και για τους δύο είχαμε την ίδια αγάπη για τον τόπο. Κάποια στιγμή μου είπε η μητέρα του ότι είναι υπερβολική αυτή η αγάπη. Αγαπάμε πολύ τον τόπο μας και νομίζω έχουμε ένα κοινό όραμα με τον Σπύρο ότι θέλουμε να τον δούμε να αναπτύσσεται με βάση τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα που είναι το φυσικό του τοπίο, τα έργα των ανθρώπων του και οι ίδιοι οι άνθρωποι του. Λοιπόν, να πω ότι στην παρέα μας σήμερα, πέρα από τον αξιότιμο Γιώργο Πάλι, που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, με πολύ σημαντικό έργο, ιδιαίτερα στην Άντρο, αγαπάει πάρα πολύ το Κόρθινο ο Γιώργος και έχει κάνει εξαιρετική έρευνα στην περιοχή. Όπως θα δείτε, η μισή παρουσίαση σχεδόν οφείλεται στο δικό του έργο. Η αδελφότητα όταν μας κάλεσε να κάνουμε κάποια παρουσίαση, σε μένα ήταν προφανές ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από τα εισαγωγικά. Να πούμε τι έχουμε μάθει τα τελευταία 20 χρόνια, όχι τόσο πολύ από τη δική μας την έρευνα, όσο από την έρευνα των επιστημόνων, από τις ανασκαφές, από την ιστορική έρευνα που έχει γίνει και από εκεί και πέρα που το έχουμε φτάσει και εμείς στο βαθμό που έχουμε προσφέρει κάτι σε αυτό. Να πω ότι στην παρέα μας επίσης είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν, ο Φίλιππο Νίβονερ, ο οποίος παραθερίζει πολλά χρόνια στο Κόρθι και είμαστε πολύ τυχεροί που είναι μαζί μας. Ασχολείται και εκείνος με τη Βυζαντινή αρχαιολογία και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε μαζί την παρουσίαση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο προβοκατόρικα για να είμαι ειλικρινής. Θα ξεκινήσω από ένα παράδειγμα να δούμε ποιο ήταν το αφήγημα για την περιοχή του Κορθίου μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Γενικά εγώ διάβαζα την ιστορία της Άντρου και ό,τι έπεσε στα χέρια μου το διάβαζα. Σε σχέση με την ιστορία του Κορθίου όμως υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Υπήρχαν πολύ λίγες αναφορές. Πολλές φορές οι όσες αναφορές διάβαζα δεν ταιριάζαν με αυτά που έβλεπα. Εγώ ως περιπατητής κατά κύριο λόγο. Πάμε να δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Το 2016, τον Οκτώβριο, ήρθε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να καταγράψει τους παραδοσιακούς οικισμούς της Άντρου. Ανάμεσα στους παραδοσιακούς οικισμούς, επελέγησαν από την περιοχή του Κορθίου αρκετοί οικισμοί, ανάμεσα τους το Αμοναπλίου, το Ρογό, το Πισκοπιό. Εδώ πέρα έχουμε τα ιστορικά στοιχεία που καταγράφηκαν για το Πισκοπιό.
στο πλαίσιο της καταγραφής του παραδοσιακού οικισμού. Να πω ότι οι επιφανείς ερευνητές της Έντρου προσέτρεξαν για να βοηθήσουν τους φοιτητές τότε και από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε κάποιο βαθμό και να τους καθοδηγήσουν ως προς τα ιστορικά στοιχεία τα οποία γνωρίζαμε μέχρι τότε, έτσι, σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, και τι κατέγραψαν λοιπόν, ότι υπάρχουν δύο εκδοχές για την προέλευση του ονόματος Πισκοπιό. Η μία εκδοχή προέρχεται από τον πρώτο κάτοικο του χωριού, ο οποίος ήταν επίσκοπος και διέμενε στο πρώτο σπίτι του χωριού δίπλα στο ποτάμι κατά το 18ο αιώνα. Δηλαδή, εδώ τι λέμε, έχουμε πάρει μια προφορική παράδοση, έχουμε κάνει τη μελέτη την αρχιτεκτονική και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το πρώτο σπίτι στο Πισκοπιό είναι το, αυτό που βλέπετε εκεί στη φωτογραφία, πρώτη κατοικία, υπήρχε και φωτογραφία στην έκθεση. Είναι το αριστερά εκεί που κάνει την κούρμπα ο δρόμος, το ροζ, το κόκκινο. Λοιπόν, η δεύτερη εκδοχή θέλει το όνομα να προέρχεται από το ρήμα Επισκοπείο-Επισκοπό. Κοίτοντας τον αντίστοιχο χάρτη, διαπιστώνουμε ότι τα κτίσματα του οικισμού μπορούν να καταταγούν πολύ βασικά στους αιώνες τον 18ο αιώνα. Είναι τα διάσπαρτα κόκκινα που βλέπετε στο χάρτη. Στο 10ο αιώνα, όπου όπως μας λέει παρακάτω είναι το οικιστικό κέντρο, βλέπετε είναι τα πορτοκαλί. Και στον 20ο αιώνα κάποια κτίσματα γύρω από τον δρόμο. Και γράφουν λοιπόν ότι το πρώτο κτίσμα του χωριού βρισκόταν στη δυτική πλευρά, εκεί διέμενε ένας επίσκοπος. Πρόκειται για κτίσμα του 18ου αιώνα, σύμφωνα με τα έγγραφα που δόθηκαν στους φοιτητές για το κτίσμα αυτό. Και κατά τον 19ο αιώνα φαίνεται να χτίστηκε το οικιστικό κέντρο και τα περισσότερα οικήματα που βρίσκονται άνωθεν του ασφαλτόδρομου. Όπως βλέπετε εδώ, υπάρχει μια προφορική παράδοση, υπάρχει μια γενικότερη θεώρηση που εμπεριέρχεται σε αυτή τη σκέψη για την περιοχή του Κορθίου, ότι δηλαδή, όπως θα δούμε παρακάτω, γιατί αυτό επαναλαμβάνεται ως θεωρία, το Κόρθι αναπτύσσεται κατά την περίοδο της Οθωμανικής εποχής, έτσι άρα έχουμε έναν οικισμό που περιμένουμε ότι θα έχει αναπτυχθεί μετά το 1600-1700, κατά κύριο λόγο μετά το 1700, έχουμε την εκκλησία και το οικιστικό κέντρο που θεωρούμε ότι έχει χτιστεί γύρω στο 1800 με 1900, Και πάμε στο επόμενο slide. Αυτά γίνονται τον Οκτώβριο του 2016 και το καλοκαίρι του 2017 βγαίνει η απογραφή του 1670, Οθωμανική απογραφή. Υπάρχει το κατάστοιχο, το κτηματολόγιο, όσοι είχαν περιουσία, αναφέρονται όνομα κατ' όνομα. Σε όλη την Άντρο. Και στα χωριά του Κορθίου έχουμε όλα τα ονόματα των όσων είχαν περιουσία, αλλά και το κατάστοιχο του κεφαλικού φόρου. Δηλαδή, όσοι πλήρωναν, οι άρεμες που πλήρωναν φόρο, υπάρχουν ένα-ένα τα ονόματα. Και τι βλέπουμε, ότι το 1670 στο Πισκοπιό, που έχει αυτό το όνομα, υπήρχαν ήδη 33 σπίτια, 33 νοικοκυριά. Όπως καταλαβαίνετε, η όλη θεώρηση που είχαμε, ότι το πρώτο κτίσμα χτίζεται μετά το 1700, πάει περίπατο. Επίσης, πάει περίπατο η εκδοχή ότι το όνομα Πισκοπιό είναι γέννημα του 18ου αιώνα. Πρέπει να πάμε πιο πίσω. Άρα πρέπει γενικά να αναθεωρήσουμε όσα ξέραμε για την περιοχή του Κορθίου. Και βλέπετε εδώ έχουμε και τα ονόματα. Πολύ συχνά ονόματα του Πισκοπιού, έτσι από παράδοση που τα ξέρουμε. Βαράγκης, Βασαρδής, Βαρδαλής, Οργίνος, Μπάβας, Παντραλίδης, Βροντίσης. Αυτά ήταν ονόματα που υπήρχαν ήδη από το 1670. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο λάθος αντιμετωπίζαμε την ιστορία του Κορθίου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, η ιστοριογραφία λοιπόν του Κορθίου κατά το παρελθόν, το βασικό μας πρόβλημα ήταν η ένδυα των γραπτών πηγών. Δεν υπήρχαν αρκετές γραπτές πηγές ώστε να έχουμε μία συνολική εικόνα αντιπροσωπευτική της ιστορίας του Κορθίου. Με αποτέλεσμα, οι ιστορικοί ερευνητές να προσπαθούν να γεμίσουν αυτά τα κενά είτε με προφορικές παραδόσεις ή με την ανάπτυξη διαφόρων θεωριών. Ανάμεσα στις θεωρίες λοιπόν που διαβάζει κανείς στα κλασικά βιβλία ιστορίας της Άντρου είναι ότι η περιοχή του Κορθίου αναπτύχθηκε την εποχή της Τουρκοκρατίας. Αυτό δεν είναι επισέμα. Αυτό έχει ιστορική αλήθεια. Ο πληθυσμός κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αυξήθηκε πολύ σημαντικά στην περιοχή του Κορθίου. Ωστόσο, ενδεχομένως δημιουργεί μια λανθασμένη εντύπωση. Ήταν η πρώτη φορά που αναπτύχθηκε η περιοχή κατά την Τουρκοκρατία. Κάτι άλλο που αναφέρεται είναι ότι το γλωσσικό ιδίωμα του Κορθίου είναι βορειοελλαδικό, προερχόμενο από συμπαγωγή επικισμό της περιοχής, ίσως κατά το 16ο αιώνα. Δηλαδή, ουσιαστικά λέμε ότι το Κόρθι αναπτύχθηκε επί Τουρκοκρατίας και μάλλον οι Κορθιανοί έχουν έρθει και από κάπου αλλού. Επίσης,
Ζήνωνας Δηλαγραμμάτικας έλεγε ως απόγονος αρχοντικής οικογένειας των Λατίνων, η Λατινοκρατία από την πρώτερη εποχή της ιστορίας της Άνδρου. Ωστόσο, οι ερευνητές των τελευταίων χρόνων αναφέρουν ότι στην περιοχή του Κορφίου υπάρχουν ελάχιστοι δίκλητοι ναοί, χαρακτηριστικό της Λατινοκρατίας, ενώ και το Ιωάννο Κάστρο φέρεται να ακολούθησε μια πορεία παρακμής. Όλο αυτό το αφήγημα ουσιαστικά τι μας λέει? Μας λέει ότι το Κόρθι αναπτύχθηκε επί Τουρκοκρατίας, οι Κορθιανοί ενδέχεται να είναι από κάπου αλλού και τελικά δεν υπάρχει κάτι άλλο να δείτε λίγο πιο πίσω. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε μάθει όμως τα τελευταία 20 χρόνια, που αλλάζουν εντελώς όλα αυτά. Α, να δούμε εδώ την έννοια των γραπτών πηγών. Η ιστορική έρευνα γύρω από την Άνδρο έχει βασιστεί πρωτίστως στη μελέτη των δικαιοπρακτικών εγγράφων της Μονής Αγίας. Η Μονή της Αγίας είναι πάνω από το Κυπρί, ανάμεσα στο Πατζή και στο Γάβριο. Η Μονή αυτή έχει ιδρυθεί πιθανότατα στις αρχές του 16ου αιώνα, ίσως και νωρίτερα. Και έχει πολύ σημαντικά δικαιοπρακτικά έγγραφα που ανάγονται ήδη στον 16ο αιώνα, στον 17ο αιώνα, ήδη από το 1500 δηλαδή. Έχουμε αρκετά έγγραφα από τα οποία μαθαίνουμε πολλά για τους θεσμούς της Λατινοκρατίας. Ωστόσο, οι Κορθιανοί είχαν μηδανινές σχέσεις με τη Μονή της Αγίας, με αποτέλεσμα να έχουμε ελάχιστα έγγραφα σε σχέση με την πληθώρα των εγγράφων που να αφορούν το Κόρθι. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτά τα έγγραφα, εκτός από ότι είναι λίγα τα ίδια τα έγγραφα, είναι μη αντιπροσωπευτικές και αρκετά αποσπασματικές. Να λέμε μη αντιπροσωπευτικές, θα δούμε με τα παραδείγματα. Ως επιτοπλίστων στα έγγραφα του 16ου αιώνα, αναφέρονται σε περιοχές του Κορφιού οι οποίες ήταν κοντά στη δυτική ακτή. Δηλαδή σε αυτές που είχαν πρόσβαση εύκολη στη Μονή της Αγίας. Έτσι, αναφέρονται πρωτίστως χωριά όπως η Καπαριά και η Πίσω Μεριά, και δευτερευόντως για παράδειγμα το Κόρθι. Ή τα χωριά του Παλαιοκάστρου δεν αναφέρονται πουθενά. Δεν υπήρχαν. Αυτή την εντύπωση είχαμε, διαβάζοντας τα έγγραφα ενδεχομένως. Ορισμένα από αυτά σχετίζονται με κατοίκους της Βόρειας Άνδρου που μετήκησαν στην περιοχή του Κορθίου. Δηλαδή ανάμεσα στα έγγραφα, για παράδειγμα, υπάρχει ένα έγγραφο που σχετίζεται με την Πίσω Μεριά, το οποίο αναφέρεται σε επώνυμο Μαζαράκι, το οποίο ήταν παντελώς άγνωστο στην περιοχή του Κορθίου, αλλά ήταν πολύ συχνό στη Βόρεια Άνδρου. Ή έχουμε για παράδειγμα τις μοναχές της Μονής του Αγίου Αντωνίου, όπου αναφέρονται μοναχές όπως η μοναχή Ανησία Αλιέγουρα από την Άρνη ή κάποια άλλη μοναχή με το επώνυμο Μάνεση που είχε προέλευση επίσης από την κεντρική τη Βόρεια Άνδρου. Όλα αυτά τι σημαίνει? Ότι αν για παράδειγμα είχαμε 10 έγγραφα, τα δύο σχετίζονταν με ανθρώπους που είχαν έρθει από το βορρά και είχαν σχέση με τη Μονή της Αγίας. Άρα, όλα αυτά μας δίνουν μία μη αντιπροσωπευτική εικόνα. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, τι μάθαμε τα τελευταία 20 χρόνια? Οι ανασκαφές στο Απάνω Κάστρο και στον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο, βλέπετε οι φωτογραφίες είναι από την περίοδο των ανασκαφών, μας έφεραν στο φως πολύ σημαντικά αρχαιολογικά στοιχεία για την περιοχή. Παράλληλα με τις ανασκαφές, οι ομάδες των αρχαιολόγων, όπως ο Γιώργος Οπάλης, έκαναν ευρύτερη καταγραφή στην περιοχή, συγκεντρώνοντας πολύ σημαντικά τεκμήρια πέρα από τον χώρο των ανασκαφών ακριβώς. Για παράδειγμα, στο Απάνω Κάστρο ερευνήθηκαν όλα τα κλεισάκια γύρω από το Απάνω Κάστρο, που μας έδειξαν πολύ σημαντικά ευρήματα. Επίσης, όπως είπαμε, ο Ηλίας Κολοβός εξέδωσε το κατάστοιχο του 1670, που ήταν η πρώτη πηγή αντιπροσωπευτική για να μάθουμε πραγματικά ποια ήταν η ανθρωπογεωγραφία του Κορθίου ήδη από το 1670. Για πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα την ιστορική αναδρομή. Ξεκινάμε με την αρχαιότητα. Φυσικά έχουμε τον αρχαιολογικό χώρο της Πλάκας στη δυτική ακτή της Άνδρου. Όπως γνωρίζετε, σε ό,τι αφορά την αρχαιότητα, οι θέσεις βρίσκονται, οι αρχαιολογικές, στη δυτική ακτή της Άνδρου, όπου ήταν πιο εύκολη η ναυσιπλοεία. Η Χριστίνα Τελεβάντο έχει ανασκάψει το χώρο της Πλάκας και έχει βρει ευρήματα από τα τέλη της 4ης χιλιετίας έως και το 18ο αιώνα π.Χ. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι από το Στρόφιλα ενδεχομένως μετακινήθηκαν στην Πλάκα σύμφωνα με την έρευνά της. Επίσης, από την εποχή της αρχαιότητας αναφέρονται σε γραπτές μαρτυρίες ότι έχουν ανεβρεθεί τάφοι στα Υπάτια και στα Μοναπλιού. Το Αγίο στη μέση κάτω είναι από τα Μοναπλιού. Είναι ένα γεωμετρικό Αγίο που βρέθηκε σε τάφο στα Μοναπλιού. Φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άνδρου και ανέγεται στον 7ο με 8ο αιώνα π.Χ.
Επίσης το Αγγείο αριστερά έχει παραδοθεί από κάποιον Κορτιανό. Είναι Μυκηναϊκό Αγγείο. Δεν γνωρίζουμε όμως ποια είναι η ακριβής προέλευσή του. Μπορεί να είναι και από αλλού. Επίσης, αναφέρονται σε γραπτή μαρτυρία ότι όταν σκάβανε να φτιάξουν ένα πηγάδι στον Ορμοκορτίο, βρέθηκαν αρχαία αγγεία, τα οποία δόθηκαν σε παιδιά και απολέστηκαν διαπαντός, ως παιδιά. Και έχουμε και επιτύμβιες πλάκες στο Πισκοπιό, στην Αγία Τσουρά. Είναι μια επιτύμβια επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. Είναι από τις παλαιότερες που έχουν βρεθεί στην Άνδρο. Αυτό είναι στο Πισκοπιό. Αντίστοιχα, έχουμε στην Παλαιόπολη τόσο παλιές επιγραφές. Και επίσης έχουμε και επιτύμβιες πλάκες στις κάτω χώνες, στο Μάκρονα, στο Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτά όλα που βλέπετε φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άνδρου. Το ένα παράδειγμα είναι η δεξιά φωτογραφία. Υπάρχει άλλη μια επιτύμβια πλάκα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Πάμε στο επόμενο. Στην ύστερη Ρωμαϊκή εποχή, είμαστε 3ο με 4ο αιώνα, δηλαδή μιλάμε για 200 με 300 μετά Χριστόν πλέον. Έχουμε μια επιτύμια επιγραφή στα Μονακλείου που τη μελέτησε ο Νίκος ο Πετρόχυλος, όπου φαίνεται να αναγράφει Ερμησίας Αλεξανδρεύς, ενθάβε κείτε, χέρις παροδίτα, η γη είναι παροδίτα. Αυτό είναι στο αξιάλι στα Μονακλείου. Ενώ έχουμε εντοπίσει και ένα κορινθιακό κενόκρανο πιθανότατα στο ναό του Σταυρού, στο κινητηριακό ναό στις Κατοχώνες. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Ξεκινάει η Βυζαντινή περίοδος, είμαστε από τον 5ο αιώνα έως και τα μέσα του 7ου αιώνα. Είμαστε στο τέλος της ύστερης αρχαιότητας, υπάρχει όλη η εμπειρία στην τέχνη από την αρχαιότητα. Και εδώ ανήκει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο Κόρθι, όπου έγινε και η ανασκαφή. Μιλάμε για το ναό που είναι δίπλα στη θεοσκέπαση του Κορθίου. Ο ναός αυτός που μελετήθηκε από τους αρχαιολόγους φαίνεται να ανάγεται στον 5ο με 6ο αιώνα, δηλαδή κάπου μεταξύ 450 με 600 μετά Χριστόν. Για να το πω λαϊκά, είναι η περίοδος που χτίζεται και η Αγιά Σοφιά, έτσι τον 6ο αιώνα. Γύρω από τον ναό έγινε ανασκαφή και μελετήθηκε η κεραμική που βρέθηκε στο χώρο. Και η κεραμική φαίνεται να ανάγεται τα πρώτα δείγματα ήδη στον 5ο αιώνα. Δηλαδή μιλάμε ότι ξεκινάει η κεραμική περίπου στο 400-450 π.Χ. και στα διάφορα επίπεδα που βρέθηκαν, βρέθηκε ένα σκαφί η οποία ξεκινάει από τότε, είναι χρονολογικά εκτεταμένη, η χρήση στο χώρο είναι εντατική και φτάνει μέχρι τους νεότερους χρόνους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουν βρεθεί κεραμικά τα οποία είναι από όλες τις περιόδους από τον 5ο αιώνα μέχρι τους νεότερους χρόνους. Δηλαδή έχουμε αγγεία που ταυτίζονται χρονολογικά με τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο, τον 8ο, τον 9ο, τον 10ο αιώνα. 11ο, πάρα πολλά στους μεσοβυζαντινούς χρόνους, 11ο, 12ο αιώνα. Επίσης στη Λατινοκρατία, 13ο, 14ο, έχουμε από τον 15ο αιώνα. Στο 16ο αιώνα δεν έχει βρεθεί κάποιο αγγείο που να ταυτίζεται με αυτή την περίοδο. Αλλά έχουμε αντίστοιχα πληροφορίες για τον 16ο αιώνα στο Απάνω Κάστρο, όπως θα δούμε παρακάτω, και υπάρχουν και άλλα κεραμικά από το 17ο και μετά αιώνες. Λοιπόν, από τη μελέτη της κεραμικής αυτής της περίοδου, μιλάμε για το τέλος της αρχαιότητας, όπου το Βυζάντιο έχει και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, Βόρεια Αφρική, Παλαιστίνη κτλ., προκύπτει ότι πρέπει να υπήρχε εμπορική δραστηριότητα στο Κόρθι, με περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική, η Ανατολική Μεσόγειος, φυσικά η Μικρά Ασία, το Αιγαίο. Ενδεχομένως να χρησιμοποιούνταν το λιμάνι του Κορθίου για αυτή την εμπορική δραστηριότητα. Πάμε λίγο στο προηγούμενο. Λοιπόν, πέρα από τον Άγιον τον Θεολόγο, ερευνήθηκαν φυσικά και οι διπλανοί ναοί. Βλέπετε, έχουμε ένα ψηφιδωτό δαπέδου στη Θεοσκέπαστη, είναι στο σκαλοπάτι, στο ωραίο βήμα της Θεοσκέπαστης. Η φωτογραφία είναι του Σπύρου Τσαούση. Και ο Γιώργος Πάλης βέβαια μου είχε πει ότι αυτό ενδείχνει να είναι ακόμη παλαιότερο, να μην είναι παλαιοχριστιανικό, μπορεί να είναι και ρωμαϊκό. Κάτω έχουμε στον Άγιο Δημήτριο που είναι δίπλα στον Αγιάννη τον Θεολόγο, αρχιτεκτονικό μέλος αυτής της εποχής. Είναι ένα φράγμα πρεσβυτερίου που είναι ανώφλη σε ένα κούφωμα. Αντίστοιχα υπάρχουν άλλα τέτοια αρχιτεκτονικά μέλη ως κουφώματα, ανώφλια σε κουφώματα στον ναό αυτό. Αντίστοιχα, έχουμε βρει αρχιτεκτονικό μέλος και στην άλλη εκκλησία που είναι εκεί κοντά, στην Παναγία, στα εισόδια της Θεοτόκου. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους
Είμαστε στην ίδια περίοδο, μιλάμε για μέχρι το 650 μετά Χριστόν. Στην περιοχή του Κορφίου έχει επισημανθεί πληθώρα γλυπτών από την παλαιοχριστιανική εποχή. Πέρα από τους ναούς λοιπόν γύρω από τον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο, έχουμε εδώ κάποια ενδεικτικά παραδείγματα, χώνες, απάνω κάστρο, γενικά η ευρύτερη περιοχή του Κοχύλου έχει αρκετό υλικό και Αμμώνα Κλειού έχουμε μια περιγραφή. Αυτά βέβαια μέχρι αυτή την περίοδο τα γλυπτά ενδέχεται να έχουν έρθει και από την Παλαιόπολη, όπου υπήρχε η πρωτεύουσα της Άνδρου, έτσι. Αυτά είναι κινητά αντικείμενα, θα μπορούσαν να έχουν μεταφερθεί. Ωστόσο, η πληθώρα των αντικειμένων σε αυτή την περιοχή και με δεδομένο ότι γνωρίζουμε από την κεραμική που μελετήθηκε στον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο ότι υπήρχε έντονη δραστηριότητα στην περιοχή, είναι αρκετά πιθανό αυτά να είναι και από εδώ, από την περιοχή του Κορυφαίου. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, στα 650 περίπου, στα μέσα του 7ου αιώνα, ξεκινάνε οι αραβικές επιδρομές. Η Παλαιόπολη εγκαταλείπεται, οπότε ό,τι γλυπτά θα δούμε από εδώ και πέρα αποκλείεται να έχουν έρθει από την Παλαιόπολη. Λοιπόν, φεύγοντας από την Παλαιόπολη, οι κάτοικοι φαίνεται να έφυγαν συντεταγμένα. Αυτό πώς το ξέρουμε, γιατί στην ανασκαφή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική, φαίνεται να έχουν πάρει όλα τα κινητά αντικείμενα. Έφυγαν συντεταγμένα λοιπόν από την Παλαιόπολη και πήγαν κάπου αλλού. Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς πήγαν. Υπάρχει βέβαια η βασική θεωρία ότι μετακινήθηκαν στην περιοχή της Μεσαγιάς, το οποίο είναι και το πιθανότερο ενδεχόμενο. Ωστόσο, έχουμε ένα κενό στην περιοχή της Μεσαριάς σε σχέση με τα γλυπτά. Ωστόσο, δεν έχει γίνει και μελέτη αντίστοιχα όπως έγινε στον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο με τη μελέτη της κεραμικής, ούτως ώστε να πιστοποιήσει τη συνέχεια στο χώρο της Μεσαριάς. Έχουμε αρκετό υλικό στη Μεσαριά από τον 12ο αιώνα. Έχουμε και κάποιες επιγραφές διάσπαρτες νωρίτερα. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο που πήγε η νέα πρωτεύουσα. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζουμε ότι βεβαιώνεται η ύπαρξη τελωνιακού σταθμού στην Άνδρο και διοίκησης. Υπάρχει μάλιστα και σφραγίδα που αναφέρεται σε διοικητή της Άνδρου. Και ο τελωνιακός σταθμός φαίνεται να σχετίζεται με την παραγωγή μεταξύ των υφασμάτων, ενδεχομένως ήδη από αυτή την περίοδο. Αυτό βασίζεται σε κάποιες σφραγιδόβουλα που έχουν βρεθεί, κάποιες σφραγίδες δηλαδή, οι οποίες ανάγονται στον 8ο και 9ο αιώνα. Με βάση την κεραμική που μελετήθηκε στην ανασκαφή του Θεολόγου, φαίνεται ότι η εμπορική δραστηριότητα περιορίζεται πλέον. Δεν έχουν πλέον τα κεραμικά από τα εργαστήρια της Βόρειας Αφρικής ή της Παλαιστίνης, για παράδειγμα. Έχουμε κεραμικά κυρίως από το χώρο του Αιγαίου, Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι ένα γλυπτό στη θεοσκέπαστη, το οποίο ο Γιώργος Σοπάλης το έχει χρονολογήσει τον 7ο με 8ο αιώνα. Όπου βέβαια τέτοια γλυπτά είναι αρκετά σπάνια. Δεν έχουμε αρκετά τέτοια γλυπτά στην περιοχή. Είμαστε στους σκοτεινούς χρόνους και βέβαια αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γλυπτό. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, είμαστε στους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Σημείο καμπής εδώ είναι η επαναφορά της Κρήτης υπό Βυζαντινή κυριαρχία μετά από 1,5 αιώνα αραβικής κατάληψης και επιδρομών. Αυτό συμβαίνει λίγο μετά το 960. Η ανακατάληψη της Κρήτης επιτρέπει για πρώτη φορά την ανάπτυξη των νησιών, την οικονομική τους ανάπτυξη μετά την ταραχώδη εποχή από τον 7ο αιώνα και μετά. Λοιπόν, ο Γιώργος έχει μελετήσει εκτενώς τα μεσοβυζαντινά γλυπτά της Άνδρου και έχει αναδείξει το ρόλο της αριστοκρατίας που αναπτύχθηκε στο νησί χάρη στη μεταξουργία. Αναπτύχθηκε από ό,τι φαίνεται μια αριστοκρατία η οποία μπόρεσε και έκανε χορηγίες για τη δημιουργία ναών με σημαντικό υψηλής τέχνης, γλυπτό και ζωγραφικό διάκοσμο. Συνολικά έχουν βρεθεί 7 επιγραφές που αναφέρονται σε χορηγούς. Η μία από αυτές είναι το πάνω γλυπτό που βλέπετε, είναι στα Ειδόνια στους Αγίους 40 και αναφέρεται σε κάποιον χορηγό, δεν σώζεται το όνομα, και στη συνδύα του, στη γυναίκα του. Λοιπόν, μιλάμε ως επιτοπλίστων για κοσμικούς χορηγούς, αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Για παράδειγμα, έχουμε στον Ταξιάρχη στη Μεσαριά αναφορά στον Κωνσταντίνο Μοναστηριώτη και την Ειρήνη την Πρασίνη. Σε κάποια άλλη επιγραφή που φαίνεται να υπήρχε στον Άγιο Χαράλαμπο της Μεσαριάς αναφέρεται κάποιο όνομα Μιχαήλ Σκόρ, ενδεχομένως κάποιο επώνυμο από Σκόρ, Σκορδίλης, μπορεί να είναι και το Σκόρδος που επιβιώνει στην Άνδρο, δεν το ξέρουμε.
Και έχουμε αρκετές τέτοιου είδους επιγραφές ή στην διασκέπαση υπάρχει άλλη επιγραφή που επίσης αναφέρεται σε χορηγό. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχαν χορηγίες. Έχουμε και κάποια παραδείγματα μοναχών, όπως του Αρσενίου, συνταξιάρχη της Μελίδας. Ωστόσο υπάρχει μια πρωτοκαθεδρία αριστοκρατών του Βυζαντίου, κοσμικών, οι οποίοι δημιουργούν αυτές τις εκκλησίες με τον γλυπτό διάκοσμο υψηλής τέχνης. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια γλυπτά λοιπόν από αυτή την περίοδο, 10ο και 11ο αιώνα, τα οποία είναι αρκετά σπάνια για την Άνδρο, να πούμε εδώ. Επίσης, στα νησιά, να ξέρετε ότι την πρωτοκαθεδρία στα γλυπτά την έχει η Άνδρος. Η Νάξος Παρτή έχει πάρα πολλές εκκλησίες, δεν βλέπουμε τόσα παραδείγματα γλυπτών υψηλής τέχνης. Επίσης, όταν μιλάμε για αριστοκράτες, εδώ είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Στην Άξο, για παράδειγμα, έχουμε χορηγούς οι οποίοι είναι οι διοικητικοί, δηλαδή είτε κάποιος διοικητής, τουρμάρχης για παράδειγμα, κάποιος στρατιωτικός διοικητής δηλαδή. Εδώ έχουμε οικονομικούς παράγοντες της Άνδρου και φαίνεται ότι αυτό προέρχεται από την ανάπτυξη της μεταξουργίας. Γλυπτά αυτής της περιόδου λοιπόν έχουν επισημανθεί στο Κόρτι, είπαμε στα Ειδόνια, έχουμε τον Άγιο Αντώνιο στο βουνί, Μονακλιού, είδαμε και κάποιο πρόσφατα με τον Γιώργο κάτω από το Παλαιόκαστρο. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, στους μεσοβυζαντινούς χρόνους, στο 12ο αιώνα, εδώ έχουμε σίγουρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και στην περιοχή της Μεσαριάς έχουμε συνολικά 5 ιστάμενους ναούς στην Άνδρο από αυτή την περίοδο. Ο ένας είναι ο Άγιος Νικόλαος στο Κόρθι, οι άλλοι 4 είναι ο Ταξιάρχης στη Μελίδα, ο Ταξιάρχης στη Μεσαριά, ο Ταξιάρχης στα Υψηλού και η Παναγία στο Μεσαθούρι, που ενδεχομένως να ανάγεται και στο 13ο αιώνα. Στον Άγιο Άννη τον Θεολόγο έχουμε τοιχογραφίες από αυτή την περίοδο και φαίνεται ότι ο ναός του Θεολόγου χρησιμοποιούνταν μέχρι τουλάχιστον και τον 12ο αιώνα, εφόσον έχουμε τοιχογραφίες από αυτή την εποχή. Πάμε στο επόμενο. Ο Γιώργος Σοπάλης έχει κάνει εξαιρετική μελέτη στον χώρο του Κορθίου σε σχέση με κάποιες ενδείξεις για άλλους ναούς που πρέπει να υπήρχαν επίσης στην περιοχή. Μελετώντας τα γλυπτά αυτής της περίοδου, φαίνεται, καθώς αυτά δεν φαίνεται να συνανήκουν, είναι από διαφορετικά σύνολα, φαίνεται να υπήρχαν και άλλοι ναοί στην περιοχή του Κορθίου. Έχουμε τα πρώτα δύο παραδείγματα πάνω αριστερά, είναι από τον Ταξιάρχη στα Μονακλιού, που είναι ιδιαίτερα υψηλής τέχνης, εφάμιλα με το αντίστοιχο εργαστήριο που έφτιαξε τα γλυπτά στο Ταξιάρχη της Μελίδας, αλλά έχουμε και άλλα παραδείγματα από τη Μονή Φλετρών, στο βουνί και κάτω από το Απάνω Κάστρο. Φαίνεται λοιπόν ότι σε αυτές τις περιοχές υπήρχαν και άλλοι Βυζαντινοί ναοί. Να πω ότι οι χορηγοί λοιπόν, οι αριστοκράτες, καλούσαν τεχνίτες από την Ηπειρωτική χώρα ή ενδεχομένως και από την Κωνσταντινούπολη για να κάνουν αυτά τα εξαίρετα έργα. Έτσι. Πάμε στο επόμενο. Και ενδέχεται να υπήρχαν και κάποιοι ντόπιοι γλύπτες. Ο Γιώργος και πάλι έχει επισημάνει κάποια θωράκια τέμπλου. Το πάνω παράδειγμα είναι από τη Φανερωμένη στο Απάνω Κάστρο. Υπάρχουν εκεί δύο θωράκια από αυτή την εποχή. Και το κάτω είναι εδώ λίγα μέτρα παραδίπλα. Είναι στον Άγιο Νικόλαο, στην περίφραξη. Είναι μια παλαιότερη φωτογραφία, τώρα λίγο, το έχω μαζευστώ λίγο παραπάνω. Και αυτά φαίνεται ότι ενδεχομένως να υπήρχαν και ντόπιοι γλύπτες στην Άνδρο, που δεν παρήγαγαν τα γλυπτά που είδαμε πριν, τα υψηλές τέχνες, ενδεχομένως υπήρχαν και κάποια γλυπτά χαμηλότερης ποιότητας. Πάμε στο επόμενο. Ουσιαστικά έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν με την Βυζαντινή εποχή. Τι καταλάβαμε λοιπόν από την Βυζαντινή εποχή? Φαίνεται ότι υπήρχε ιδιαίτερη ακμή και στην περιοχή του Κορθίου. Στην περιοχή του Κορθίου είναι ίσως καλύτερα τεκμηριωμένη περιοχή στην Άνδρο, ακριβώς επειδή έχουμε την ανασκαφή από τον Άγιανη τον Θεολόγο και γνωρίζουμε ότι υπήρχε Βυζαντινή παρουσία σε όλους τους αιώνες της Βυζαντινής κυριαρχίας. Συνεπώς, οι Λατίνοι όταν έρχονται στην περιοχή του Κορθίου φαίνεται να βρίσκουν μια ακμάζουσα κοινωνία, από ό,τι φαίνεται με βάση την έρευνα που έχει γίνει για τους ναούς που φαίνεται να υπήρχαν πέρα από τον Αγίο Νικόλαο. Και οι Λατίνοι χτίζουν το Απάνω Κάστρο. Η ανασκάφη στο Απάνω Κάστρο έδειξε ότι η οχύρωση, οι κινηστέρνες και το καταφύγιο φαίνεται να έχουν χτιστεί από τους Λατίνους ηγεμόνες
κάτω από το 13ο αιώνα. Οι κατοικίες που συναντούμε στον χώρο της ανασκαφής μετά τη Φανερωμένη φαίνεται να προέρχονται από κτίσματα του 16ου αιώνα, όπου φαίνεται ότι οι ντόπιοι κατέφυγαν στο απάνω κάστρο για να προστατευτούν, καθώς εκείνη την περίοδο συγκρούονταν οι Οθωμανοί με τους Λατίνους για την κυριαρχία στο Αιγαίο και υπήρχαν εκατέρωθεν επιδρομές. Συνεπώς φαίνεται ότι οι ντόπιοι ανεβαίνουν στο πάνω κάστρο, τουλάχιστον κατά το 16ο αιώνα, για να προστατευτούν. Πάμε στο επόμενο. Πάμε λίγο στο προηγούμενο, πρέπει να αναφέρω εδώ. Αυτά είναι τα κτίσματα που βλέπουμε μετά τη Φανερωμένη πάνω αριστερά. Πάνω δεξιά είναι ο πεταλοειδής πύργος, το βόρειο τείχος, και κάτω είναι μια ορθόδοξη εκκλησία η οποία έχει ανασκαφεί, η οποία ανάγεται στο 16ο αιώνα. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, ορισμένα σημαντικά ευρήματα που έχουν βρεθεί στο απάνω κάστρο. Έχουμε μια υδραυλική κατασκευή του 13ου αιώνα, δηλαδή από την πρώτη φάση του κάστρου, ακριβώς πάνω από τις κινστέρνες. Εκεί φαίνεται ότι υπήρχε μια ολόκληρη περιοχή όπου μάζευαν τα νερά για να τα διοχετεύσουν στις στέρνες, για να έχει το κάστρο νερό. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κατασκευή, στην υδραυλική κατασκευή, στο κονίαμα, φαίνεται να έχουν βρεθεί πάρα πολλά κοχύλια πορφύρας τύπου Μούριξ. Αυτά τα κοχύλια χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των μεταξωτών, των πολυτελών μεταξωτών υφασμάτων, καθώς έβαφαν με αυτά τα υφάσματα. Συνεπώς φαίνεται ότι και στην περιοχή του Κορθίου υπήρχε παραγωγή πολυτελών μεταξωτών υφασμάτων. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η υπόθεση κατά πόσο και το όνομα του κοχύλου μπορεί να σχετίζεται με τα κοχύλια που μάζευαν από το μπουρό. Επίσης, έχουμε μια σειρά από ευρήματα του 14ου έως 16ου αιώνα στο κάστρο, τα οποία δείχνουν να υπήρχε έντονη σχέση των κατοίκων του κάστρου με την ορθόδοξη παράδοση που είχε προηγηθεί και στους Βυζαντινούς χρόνους. Έχει βρεθεί, πάνω αριστερά βλέπετε, ένα χρυσό δαχτυλίδι σφραγίδα με το έμβλημα των Παλαιολόγων. Αυτό φαίνεται να ανάγεται στο 14ο με 15ο αιώνα. Επίσης, έχουμε κάποια φιαλίδια λαδιού από τον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης. Αυτά ήταν δηλαδή από το εργαστήριο στον Άγιο Δημήτριο, ανάγονται στις αρχές του 15ου αιώνα. Και έχουμε και μία φιάλη, αυτή την μπλε φιάλη που βλέπετε, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί κατά το τελετουργικό της εποχής της Ορθόδοξης Ταφής. Όλα αυτά φανερώνουν ότι εν μέσω Λατινοκρατίας, μιλάμε για αντικείμενα του 14ου έως του 16ου αιώνα, λοιπόν, εν μέσω Λατινοκρατίας, στο απάνω κάστρο, συνεχιζόταν η Ορθόδοξη παράδοση. Και αυτό φαίνεται να αποτελεί μια συνέχεια των Βυζαντινών χρόνων και της ακμάζουσας κοινωνίας που ενδεχομένως υπήρχε στην περιοχή. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε τώρα στις γραπτές μαρτυρίες. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία, λοιπόν, για την περιοχή του Κορθίου αναφέρεται σε 1421. Είναι ο ηγεμόνας της Άνδρου που αφήνει στο δευτερότυπο γιο του το απάνω κάστρο και το φέοδο των Αγαριδίων, όπως αναφέρεται. Επίσης, κατά το ίδιο έτος, σε άλλο έγγραφο επίσης του ηγεμόνα, αναφέρεται το Κόρθι. Αναφέρονται διάφορα τοπονύμια εκεί, το Γάβριο, η Εξωμεριά, το Απροβάτο και Πάρτε Ντελεκόρτε, όπως αναφέρεται μέσα στο κείμενο. Οι ερευνητές αυτό το έχουν μεταφράσει ως Κόρθι. Όπως είπαμε, στα έγγραφα της Μονής Αγίας του 16ου αιώνα αναφέρονται πρωτίστως τοπονύμια στη δυτική πλευρά της κοιλάδας του Κορθίου, που είχε περισσότερη επαφή με τη Μονή της Αγίας και ήταν εύκολο το πάνω κάτω, να το πούμε έτσι. Και βλέπουμε ότι τα πρώτα που αναφέρονται είναι τα Τρομάρχια το 1570, τα Υπάτια το 1573, Πίσω Μεριά το 1578, Καπαριά το 1583, οι Συνοικίες της Καπαριάς Βορεινό και Χαμάδα το 1587, είναι το Κόρθι μόλις το 1597, που φαίνεται να προϋπήρχε το όνομα, έτσι. Επίσης, η ευρύτερη περιοχή του Κορθίου αποκαλείται απάνω κάστρο, ήδη από έγγραφο το 1578. Όπως βλέπετε, τα έγγραφα της Μονής Αγίας, λοιπόν, αφορούσαν κυρίως τις περιοχές που είχαν κοντινή σχέση με τη Μονή της Αγίας, άρα και εύκολη προσβασιμότητα. Δεν αναφέρεται κανένα χωριό, για παράδειγμα, στην περιοχή του Παλαιοκάστρου. Αντίθετα, στα καηρικά έγγραφα του 17ου αιώνα έχουμε αρκετές αναφορές σε χωριά όπως τα Αγρίδια ήδη από το 1655, η Λαργιά το 1666, το Ρογό το 1696, το Κοχύλου, το Βουνί, τα Ιδόνια, ο φίλος μου ο Σπύρος εδώ,
Το συνετή, το έχουμε ήδη από το 1532. Τα καϊλικά έγγραφα, να πούμε ότι οι καϊλίδες έρχονται στην Άνδρο κάποια στιγμή, πιθανότητα το 17ο αιώνα ή το 16ο αιώνα στα τέλη, και εμάς έχουν τους χώρους. Οπότε έχουν αρκετές συναλλαγές με τους ντόπιους και πολλές φορές έρχονται σε συναλλαγές λοιπόν. Οι ντόπιοι, για να καλύψουν ενδεχομένως κάποια χρέη, δίνουν κάποια χωράφια, όπου όταν μιλάμε για περιοχές όπως τα Δρύδια, η Λαρδιά, το Ρογό, μιλάμε προφανώς για μασχές. Και έχουμε ήδη από αυτή την εποχή λοιπόν οι μασχές σε αυτή την περιοχή, άρα όλα αυτά πρέπει να προϋπήρχαν αρκετά πριν. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, η απογραφή του 1670 από την Ηλία Κολοβό ήρθε να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Να έχουμε μια αντιπροσωπευτική εικόνα της περιοχής του Κορτίου, τι υπήρχε και τι δεν υπήρχε και ποιο μέγεθος είχαν τα χωριά. Λοιπόν, βλέπετε ότι τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το απάνω κάστρο, εδώ να πω ότι δεν συμπεριλαμβάνεται το συνετή, φαίνεται να από τον αριθμό των αρένων, των ενήλικων αρένων, πολλαπλασιάζουμε επί το 4 και επί το 5 και μας δίνουν αυτό το εύρος τιμών. Δηλαδή μιλάμε για έναν πληθυσμό περίπου 1.500 με 1.800 ανθρώπων στο απάνω κάστρο, στο διαμέρισμα του Κορθίου, στα 1670. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 1/4 του σύνολου του νησιού, βλέπετε κάτω-κάτω το σύνολο για την Άνδρο, μιλάμε για περίπου 6.000 με 7.500 πληθυσμό και τα μεγαλύτερα χωριά είναι ταξινομημένα από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Βλέπετε το Κόρθι, 200 με 250 άτομα, τα Εδόνια 130 με 170, αντίστοιχο πληθυσμό τα Μονακλιού, Βουνή και Κούτσες έτσι αναφέρεται, είναι η περιοχή πάνω από τα Λάδου, οι Κούτσες. Πισκοπιό 120 με 150, η Λαρδιά 110 με 140, η Καπαριά με αρκετά μικρό πληθυσμό, 100 με 125 σε σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Πίσω Μεριά 90 με 115, το Αγρίδι 90 με 115. Να πω ότι εδώ δεν αναφέρεται το Γιαννησαίο, ωστόσο στην ενορία των Αγριδίων υπάρχουν Γιαννήσιδες ως επώνυμο, άρα θεωρούμε ότι εκείνη την εποχή αναπτύσσεται και το Γιαννησαίο παράλληλα. Η Αγία Μαρίνα 75 με 95 άτομα, επίσης εδώ δεν αναφέρεται η Αλαμανιά ξεχωριστά, αλλά στην Αγία Μαρίνα έχουμε τους Αλαμάντους που ξεκίνησαν το χωριό της Αλαμανιάς. Το Κοχύλου με 70 έως 85 άτομα, να πω ότι το Κοχύλου υποεκτιμάται εδώ, γιατί έχει αρκετές κύρες για κάποιο λόγο. Και επειδή μετράμε εδώ την εκτίμηση του πληθυσμού με βάση τους ενήλικες άρενες, χάνουμε ένα κομμάτι του πληθυσμού. Ωστόσο, ακόμη και αν ήταν στους 100, ας πούμε, για παράδειγμα, ο πληθυσμός, αυτό λίγο πρέπει να μας προβληματίσει. Ο κόσμος από το κάστρο πήγε μόνο στο Κοχύλου, πιθανότατα πήγε και αλλού. Έτσι, γιατί είναι αρκετά μικρό το μέγεθος του χωριού σε αυτή την εποχή. Οι χώνες επίσης υποεκτιμούνται, έχουν και εκείνες αρκετές χείρες, 50 με 70 άτομα. Το Ρογό, το πιο εκτεθειμένο χωριό κοντά στη θάλασσα, 50 με 65 άτομα. Οι εγκατελειμμένες πέτρες είναι οι αμονακλειόπετρες που βλέπετε, κοντά στον αιώνα της πίσω μεριά, 40 με 50 άτομα και τα έξω επάρχεια, 25 με 30 άτομα. Όπως βλέπετε, με εξαίρεση τον όρμο Κορτίου που δημιουργείται στα μετεπαναστατικά χρόνια, ουσιαστικά έχουμε όλα τα χωριά του Κορτίου ήδη από το 1670 με ένα σημαντικό μέγεθος. Επίσης, από την ανάλυση του ονοματολογικού αποθέματος, βλέπουμε ότι εμφανίζουν ένα 20% λατινογενή χαρακτηριστικά στα επώνυμα. Ένα 4% του πληθυσμού στο απάνω κάστρο φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά αρβανίτικα, είτε κάποιο μικρό όνομα, είτε πατρόνυμο, είτε επώνυμο. Ένα 5% μπορεί να αφορά επώνυμα που δίνουν κάποια άλλη προέλευση, τύπου Τζιώτης, Τινιακός, Σαλονίκη, τέτοια επώνυμα. Είναι αρκετά μικρό το ποσοστό. Ενώ το υπόλοιπο ποσοστό που δεν εμφανίζει τέτοια χαρακτηριστικά ανέρχεται στο 70% για την περιοχή του απάνω κάστρου. Όπως βλέπετε, είναι αρκετά διαφορετικά τα ποσοστά στο σύνολο του νησιού, όπου το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 43%. Αν βάλουμε και τους κατοίκους με άλλη προέλευση, μιλάμε για το μισό πληθυσμό ουσιαστικά ότι δεν είχε κάποιο λατινογενές χαρακτηριστικό ή κάποια αρβανιτικά χαρακτηριστικά στα επώνυμα. Συνήθι επώνυμα της εποχής στην περιοχή, το Πατραλίδης, σχεδόν έχει εκλείψει αλλά το γνωρίζουμε ως επώνυμο στην περιοχή, Νταμπόντε, Κεραμάς, Βαρδαλής, Μπάβας, Αλαμάνος, Μωράκης, Καλογρίδης, Πουλίσης, Ραΐσης, Λάβδας,
Κουμαριανός, Γιαννής, Συντελεγραμμάτικας, Νταχάκης, Φίφης κλπ. Αυτά είναι ήδη το 1670 τα επώνυμα. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, ποιοι ήταν οι παλιοί ναοί με βάση την απογραφή του 1670. Αναφέρονται οι κάτοικοι κάτω από κάποια ενορία, γιατί έτσι γινόταν η συλλογή των φόρων. Και υπάρχει και ένα άλλο έγγραφο του 1833, το οποίο αναφέρεται πολύ στις ίδιες εκκλησίες και μαθαίνουμε λοιπόν 160 χρόνια μετά την απογραφή του 1670 σε τι κατάσταση ήταν αυτές οι κύριες ενοριακές εκκλησίες. Οπότε είναι πολύ εύκολο, αντιπαραβάλλοντας τα δύο έγγραφα, να δούμε πού ήταν η κάθε εκκλησία που αναφέρεται το 1670 και εσύ τι κατάσταση ήταν 160 χρόνια μετά. Λοιπόν, στο Κόρθι η πρώτη εκκλησία που αναφέρεται είναι η Παναγία. Εδώ μάλλον μιλάμε για τα εισόδια της Θεοτόκου, γιατί αυτή στα 1833 αναφέρεται ως παλαιά και σταθρωμένη, ενώ η Θεοσκέπαστη είναι μια νεότερη εκκλησία των αρχών του 19ου αιώνα, από ό,τι φαίνεται, και στο έγγραφο του 1833 προτείνεται να κλείσουν και οι δύο και οι ενωρίτες να μεταβαίνουν στον κοντινό Άγιο Νικόλαο. Άρα, πιθανότατα η παλιά Παναγία είναι τα εισόδια της Θεοτόκου. Ο Άγιος Νικόλαος κρίνεται ως στέρεος και ευλογημένος, είναι ο Βυζαντινός ναός. Στα Αηδόνια αναφέρονται οι ενορίες της Αγίας Άννας και των Αγίων Σαράντα, στα 1670. Οι Άγιοι Σαράντα στα 1833 χαρακτηρίζονται πλέον ως παλιά και σαστρωμένη εκκλησία. Βλέπετε, αυτό είναι ένα μοτίβο, όλα τα ροζ είναι παλαιές εκκλησίες στα 1833 και είναι πολύ πιθανό να είναι αυτές που αναφέρονται λοιπόν το 1670. Ενώ τα γαλάζια είναι κυρίως ανακαινισμένες εκκλησίες. Λοιπόν, οι Άγιοι Σαράντα προτείνεται να κλείσουν και οι ενορίτες να μεταβαίνουν στους Άγιους Πάντες πλέον που έχουν χτιστεί στις αρχές του 19ου αιώνα. Στο Κόρθι αναφέρεται επίσης ο Άγιος Γεώργιος, που στα 1733 πλέον είναι ένας νέος ναός, νεοοικοδομημένος, με 200 άτομα χωρητικότητα. Στα Μονακλιού αναφέρονται η Αγία Ειρήνη, ο Ταξιάρχης και ο Άγιος Παντελεήμονας. Στην πίσω μεριά αναφέρεται ο μικρός ναός της Ζωοδόχου Πηγής. Είναι ένας πραγματικά μικρός ναός, δίπλα στην Αγία Παρασκευή. Βλέπετε ότι στα 1833 χαρακτηρίζεται ως η Εκκλησία Παλαιά και Ακαλόπιστος, με χωρητικότητα 20 ατόμων. Και προτείνεται να κλείσει, όπως και η Αγία από κάτω, και οι ενορίτες να μεταβαίνουν, μάλλον, συγγνώμη, η Ζωοδόχος Πηγή προτείνεται να κλείσει και οι ενορίτες να πηγαίνουν στην Παναγία των Ιώνα, που φαίνεται να έχει χτιστεί μετά λοιπόν από αυτή την εποχή. Η Αγία Άννα χαμηλά και η Αγία Παρασκευή επίσης αναφέρονται στην πίσω μεριά. Η Αγία Άννα προτείνεται να κλείσει στα 1833 και μαζί με τον Άγιο Δημήτριο στα έξω Ιπάτια να κλείσουν και οι ενορίτες να μεταβαίνουν στον Άγιο Προκόπη που έχει χτιστεί πλέον. Στις Πέτρες έχουμε τον Άγιο Γεώργιο στο 1670. Σήμερα είναι ο Κημητριακός Ναός στο νεκροταφείο κοντά στον Ιώνα. Επίσης έχουμε την Αγία Μαρίνα, όπου στα 1833 χαρακτηρίζεται ως παλαιά και ακαλόπιστος με χωρητικότητα 40 ατόμων και προτείνεται να κλείσει και οι ενορίτες να μεταβαίνουν στην Αλαμανιά στο νεότερο ναό της Αγίας Μονής που πλέον έχει δημιουργηθεί. Στις Σκόνες αναφέρεται ο ναός του Σταυρού στα 1670. Είναι ο Κημητριακός ναός στις κάτω Χώνες. Στα 1833 πλέον υπάρχει και ο Μαγόλος ναός της Γέννης Θεοτόκου με μεγάλη χωρητικότητα 250 ατόμων. Στην Καβαριά αναφέρεται μία ενορία, αυτή της Παναγίας. Πιθανότατα πρόκειται για την κίνηση στο Περαφοριό, ενώ σε 1833 έχουμε και τη γέννηση στο Βορεινό και το Χριστό στο Μονακαίο. Στο Πισκοπιό αναφέρεται σε 1870 μία εκκλησία η Παναγία. Πιθανότατα πρόκειται για τη Ζωοδόχο Πηγή που στα 1833 χαρακτηρίζεται παλαιά και καταχαλασμένη και προτείνεται να ενωθεί με τον Άγιο Νικόλαο, με τον οποίο είχαν κοινό τοίχο, όπως αναφέρεται. Ενδεχομένως εδώ να είχαν κάποια δίκλητη ενδεχομένως εκκλησία, η οποία χωρίστηκε και αποτέλεσε δύο ξεχωριστούς ναούς με κοινό τοίχο. Αντίστοιχο παράδειγμα έχουμε κάτω από το Πισκοπιό στην Παναγία στην Δίφορη. Αυτό έγινε πραγματικότητα, καταναφίστηκαν οι δύο εκκλησίες
Τι δημιουργήθηκε η νεότερη ζωοδόχος πηγή στα 1884. Στα Γρίδη αναφέρεται η Παναγία, πιθανότατα σχετίζεται με την Παναγία την Αγριδιώτισσα, η οποία χαρακτηρίζεται στέρεα και καλπισμένη στα 1833. Επίσης, κάτω από το Αγρίδι έχουμε το Χριστό. Και δεδομένου ότι ξέρουμε ότι η Λαργιά προϋπήρχε ήδη από το 1666, σύμφωνα με άλλο έγγραφο, ο Χριστός πρέπει να ταυτιστεί με τον ναό που γιόρταζε σήμερα τη μεταμόρφωση της Σωτήρος, ο οποίος αποκαλείται από τους ντόπιους με το ίδιο όνομα, σήμερα ο Χριστός. Στα 1833 αναφέρεται στο έγγραφο ότι δείται επί διορθώσεως και ο ναός ο σημερινός που βλέπουμε αναγέρθηκε γύρω στο 1930. Στο Ρωγό, στα 1670, αναφέρεται η Παναγία, προφανώς μιλάμε για το έξω Ρωγό, που στα 1833 πλέον χαρακτηρίζεται ως παλαιά και ακαλόπιστος, με 60 άτομα χωρητικότητα, και πλέον υπάρχει και η Αγία Παρασκευή στο Μέσα Ρωγό, ελαφρώς μεγαλύτερη. Η Παναγία ανακαινίστηκε το 1846 στο Ρωγό. Στο Κοχύλου, στα 1670, αναφέρεται ο ναός του Αγίου Νικολάου, ο οποίος το 1833 αναφέρεται ως παλαιός και συσταθρωμένος και προτείνεται να κλείσει και οι νωρίτες να μεταβαίνουν στον Άγιο Γεώργιο, που είναι η μεγαλύτερη και νεότερη εκκλησία. Τέλος, στο Βουνί αναφέρεται η Αγία Παρασκευή, προφανώς μιλάμε για το έξω Βουνί, στα 1670, που στα 1833 πλέον χαρακτηρίζεται ότι χρειάζεται επιδιόρθωση, ενώ υπάρχει πλέον και ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου στο Μέσα Βουνί. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, η πρώτη περιηγητής μιλούν για το κόρτο. Ο Αντώνιο Μήλο, ο Αντώνιος από τη Μήλο, ένας θαλασσοπόρος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος έδρασε μεταξύ 1567 και 1591, αναφέρει στα 1582 ότι πάνω στο νησί της Άνδρου υπάρχουν δύο κάστρα καλά κατοικημένα. Εδώ πιθανότατα πάει ο νους μας στο πάνω και στο κάτω κάστρο, στο κάτω κάστρο καταρχήν και στο πάνω κάστρο, δευτερευόντως, το οποίο φαίνεται να κατοικούνταν στην αρχή της Οθωμανικής εποχής, καθώς στην περίοδο που έδρασε, μιλάμε πλέον για τους πρώτους Οθωμανικούς χρόνους. Ο Τεντενεφόρ περνάει από την Άνδρου στο 1700 και μας δίνει ένα κατάλογο ορισμένων από τους οικισμούς του νησιού, ανάμεσα στους οποίους βλέπουμε το Συνετή, το Βουνί, το Καστανιέ, τις Καστανιές, συνοικία του Βουνίου, Κοχύλου, Λαρδιά, Γιαννησέο και Γρίβια, Ξεχωριστά από το Γιαννησέο, Πισκοπιό, Καπαριά, Αϊπάτια. Γίνεται αναφορά πιθανότητα και στο Κόρφη, χωρίς να προσδιορίζεται με αυτό το όνομα. Στα 1701 έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία περιηγητή που πέρασε από το Κόρφη και έχουμε πραγματική αυτοψία. Και τι μας λέει λοιπόν, είναι ένας Ιησουίτης, ο Πορτιέ, ο οποίος λέει ότι το απάνω κάστρο είναι μια μεγάλη κοιλάδα περιτριγυρισμένη από λόφους, καλυμμένους με χωριουδάκια. Δηλαδή, αυτό συνάδει με την απογραφή που είδαμε το 1670. Η εικόνα που είχε κάποιος που ερχόταν προφανώς από την πλευρά της θάλασσας ήταν αντίστοιχη με αυτή που βλέπουμε και σήμερα. Δηλαδή, υπήρχαν χωριά στις δύο πλευρές των βουνών εκατέρωθεν της κοιλάδας του Κορθίου. Συνεχίζει ο περιηγητής, στις πλαγιές των λόφων είναι χτισμένοι 15 με 20 πύργοι των ερχόντων του νησιού. Εδώ προφανώς καταλαβαίνουμε ότι επισκέφθηκε το Κόρθι και τα Ειδόνια. Και μετά κάνει αναφορά σε κάποια ερείπια μιας εκκλησίας ή αρχαίου ναού, ο οποίος φαίνεται να είχε μάλιστα θόλο. Λέει, ο θόλος υπάρχει ακόμη και φαίνεται καλέσθητος. Το λιθόστρωτο είναι από λευκό και μαύρο μάρμαρο, πολύ στριβωμένο, το οποίο φέρει 30 φύλλα και άνθινα μοτίβα, δουλεμένα με μεγάλη μαστοριά. Μάλιστα, οι ντόπιοι διαβεβαιώνουν πως ανασκάπτοντας τα ερείπια της πλευράς του ναού που κατέρευσε, βρήκαν μια εικόνα της Παναγίας, η οποία από τότε τιμάται ιδιαίτερα στην περιοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε κάποιος ημιερυπωμένος ναός στην περιοχή, πιθανότατα κοντά στο Κόρτι, εφόσον γίνεται αναφορά στους πύργους, ο οποίος είχε τρούλο, άρα μιλάμε πιθανότατα για κάποιον Βυζαντινό ναό, και οι ντόπιοι λένε ότι βρήκαν και κάποια εικόνα. Δεν γνωρίζουμε ποιος ακριβώς ναός είναι αυτός, υπάρχουν κάποια ενδεχόμενα, μπορεί να είναι ο Θεολόγος, μπορεί να είναι ο Άγιος Νικόλαος, να ήταν να έχριζε εκείνη την περίοδο αποκέντησης. Μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν γνωρίζουμε. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει ένα γράφημα πώς είχε εξελιχθεί ο πληθυσμός στην περιοχή του Κορθίου, λοιπόν. Από το 1670 που έχουμε την πρώτη απογραφή,
Έχουμε βάλει μία μέση τιμή ανάμεσα στα 1500 και 1800 άτομα. Μιλάμε για 1625 άτομα το 1670. Έχουμε ένα έγγραφο στο 1834 που αναφέρεται στο πόσοι ήταν οι ενορίτες σε κάθε ενορία και με βάση αυτό μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση πληθυσμού γύρω στα 4.000 άτομα. Και η πρώτη απογραφή που έχουμε με καταγραφή του πληθυσμού ένα χωριό είναι στο 1879. Εδώ φτάνουν σχεδόν τους 6.000. Όπως βλέπετε, η αύξηση του πληθυσμού είναι πολύ μεγάλη από το 1670 μέχρι το 1879 στους Οθωμανικούς χρόνους και με τα επαναστατικά. Τώρα, εγώ θα σας πω την αλήθεια, προσωπικά βλέπω μια τεράστια μείωση ανάμεσα στο 1879 και στο 1896, η οποία αυτό αφορά συνολικά την άντρα, όχι μόνο το κόρθι. Ίσως υπήρχε και διαφορετική μεθοδολογία ανάμεσα στις δύο απογραφές. Μεσολαβεί και άλλη μια απογραφή εκεί ανάμεσα που και εκεί καταγράφεται τεράστια μείωση και δεν ξέρω κατά πόσο τα στοιχεία του 1879 είναι αντιπροσωπευτικά. Ωστόσο, έχει μεσολαβήσει κάτι σε αυτή την εποχή. Είναι η καταστροφή της μεταξουργίας. Έχει πέσει μια αρρώστια μετά το 1860 και αυτό που ουσιαστικά όθησε όλη την ανάπτυξη της περιοχής και της Άνδρου γενικότερα, εκλείπει. Είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή για το οικονομικό μοντέλο της Άνδρου. Αυτό το διαχειρίζονται διαφορετικά στις διάφορες περιοχές της Άνδρου. Υπάρχει ανάπτυξη της ναυτιλίας παράλληλα στο κάτω κάστρο. Επίσης υπάρχει η στροφή στα λεμόνια, στα πορτοκάλια κλπ. Στην περιοχή του Κορδίου έχουμε αθρώα μετανάστευση. Ο κόσμος φεύγει σοριδών. Υπάρχουν αναφορές ότι φεύγουν ολόκληρες καραβιές με μετανάστες αυτή την περίοδο από την περιοχή του Κορδίου και βλέπετε ότι σε μεγάλο βαθμό εκεί οφείλεται αυτή η μεγάλη μείωση από το 1879. Μιλάμε για 6.000 άτομα και ξαφνικά μέσα σε λίγα χρόνια πέφτουμε σχεδόν στα 4.500 άτομα. Ο κόσμος φεύγει, πάει στην Κωνσταντινούπολη, στην Μικρασία, πάει στην Αίγυπτο, πάει σε άλλα νησιά, στη Σύρο, πάει και στην Υπηρετική χώρα, ξεκινάει και η μετανάστευση σιγά σιγά και προς την Αμερική σε αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε μια έντονη αύξηση σε κάποια χωριά και μετά έντονη μείωση. Όπως στην Καπαριά, Κοχύλου, Κόρθη, Αηδόνια και στο Ρωμό. Επίσης, ο Ρώμος Κορθίου που φαίνεται να δημιουργείται στα επαναστατικά χρόνια με κάποιους αρχικά πρόσφυγες που έρχονται από το Χίο, από τις ακτές της Μικρασίας, οι οποίοι φεύγουν από τις περιοχές όπου γίνονται οι μεγάλες καταστροφές και έρχονται στον Ρώμο Κορθίου. Ο Ρώμος ως ενορία δημιουργείται μετά το 1834, γι' αυτό υπάρχει κενό κάτω-κάτω σε αυτή την περίοδο και βλέπετε ότι σιγά σιγά συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Επίσης, η αστιφιλία μετά το 1951 επιτείνει τη μείωση του πληθυσμού και η τελευταία απογραφή στη Δημοτική Ενότητα του Κορθίου καταγράφει μαζί με το συνετή 1.706 άτομα. Δηλαδή βλέπετε ότι ξεκινήσαμε από τα 1.600 και μετά από 350 χρόνια περίπου καταλήξαμε περίπου στο ίδιο νούμερο. Έτσι, μια μεγάλη άνοδο και έχουμε καταλήξει περίπου στον ίδιο πληθυσμό. Πάμε στο επόμενο. Για να συνοψίσουμε, η ανασκαφή λοιπόν στον Άγιο Γιάννη το Θεολόγο έφερε στο φως κεραμική που πιστοποιεί την έντονη δραστηριότητα στην περιοχή γύρω από την ανασκαφή από τον 5ο αιώνα μέχρι και τους νεότερους χρόνους. Φαίνεται να υπήρχε εμπορική δραστηριότητα εκείνα τα χρόνια με χρήση του λιμενά του Κορθίου με διάφορες περιοχές της Μεσογείου, η οποία περιορίστηκε μετά τις αραβικές επιδρομές στο χώρο του Αιγαίου, Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη και Υπηρετική Ελλάδα. Από τα περίτεχνα γλυπτά στην περιοχή του Κορθίου και την κεραμική στο Θεολόγο, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη μιας ακμάζουσας κοινωνίας στην περιοχή του Κορθίου στα χρόνια του Βυζαντίου, η οποία αντλούσε τον πλούτο της από την παραγωγή πολυτελών μεταξωτών υφασμάτων. Η έντονη ορθόδοξη ταυτότητα στην περιοχή φαίνεται να επιβιώνει και στη διάρκεια της Λατινοκρατίας με βάση τα ευρήματα που βρέθηκαν στο Πάνω Κάστρο και η εικόνα των χωριών στις πλαγιές των βουνών του Κορθίου φαίνεται να μην ήταν πολύ διαφορετική στα 1670 με βάση την απογραφή που είδαμε νωρίτερα από αυτή που αντικρίζουμε σήμερα.
και με βάση και τη μαρτυρία στη 701 του Ιησουίτη περιηγητή του Πορτιέ. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση, θέλετε να κάνω κάποια συζήτηση. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία παρουσίαση. Θα ήταν όμως πολύ χρήσιμο αν μπορέσετε να το δημοσιεύσετε αυτό. Μπορεί και άλλα άτομα που μπορούν να τα διαβάσουν αυτά. Έχετε τίποτα, το έχετε σημαντικό. Τα καϊρικά. Έχει δημοσιευθεί ένας τόμος από την Καϊρίου Βιβλιοθήκη προς τη μνήμη του Θεόφιλου Καϊρή, όπου υπάρχει το ιστορικό της οικογένειας από τα συμβόλαια. Και υπάρχουν όλες αυτές οι αναφορές που είδαμε εκεί στο 17ο και 18ο αιώνα. Γιώργο, δεν ξέρω αν θες να μιλήσεις, να μας πεις και τις εντυπώσεις σου από αυτό που είδες. Νομίζω, όπως είδατε, είναι πολύ σημαντικό το έργο του Γιώργου, έτσι σχεδόν η μισή παρουσίαση, όπως είδατε. Να πω ότι αγαπάει πάρα πολύ την Άντρο και έχει αγαπήσει ιδιαίτερα και το Κόρθι όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε για την εμφάνισή μου, αλλά κάθε πρωί βρίσκομαι στην ανασκαφή της Παλαιοπόλης. Θέλω να πω ότι θεωρώ προσωπικό ευτύχημα που έχω γνωρίσει τον Γιώργο και τον Σπύρο και εδώ και μερικά χρόνια ανταλλάσσουμε συνεχώς ιδέες, σκέψεις, πληροφορίες, καινούργιες επισημάνσεις γύρω από την Άνδρο και ιδιαίτερα γύρω από την Βυζαντινή περίοδο του νησιού, που μας ενδιαφέρει και τους τρεις πάρα πολύ. Ο Γιώργος και ο Σπύρος μπορεί να προέρχονται από ένα διαφορετικό επιστημονικό πεδίο, μπορεί να μην είναι αρχαιολόγοι, αλλά έχουν μια πολύ φρέσκια ματιά, έχουν τη γνώση του τόπου που μόνο ένας γηγενής μπορεί να έχει και έχουν και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι ελέγχουν πολύ προσεκτικά τις πληροφορίες τους, έχουν ένα έμφυτο κριτήριο ώστε να φτάνουν στον πυρήνα των πραγμάτων και να μην, να μην οδηγούνται σε εύκολα συμπεράσματα. Ό,τι γράφουν είναι πάρα πολύ δουλεμένο, πάρα πολύ διασταυρωμένο και πραγματικά η συνεισφορά τους είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Πρόσφατα, μάλιστα, στο επιστημονικό δελτίο της Καϊρίου Βιβλιοθήκης στην Άγκυρα, ο Γιώργος δημοσίευσε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με τις διαδρομές των ταξιδιωτών, των περιηγητών στο νησί, ανάμεσα σε κείμενα της Λιβίας Καλοκρασά, του Δημήτρη Κυρτάτα και άλλων πολύ σπουδαίων μελετητών του νησιού. Είναι λοιπόν ευτύχημα για το Κόρθι που έχει δύο αφοσιωμένους νέους ερευνητές και μάλιστα ντόπιους. Προτρέπω να τους υποστηρίζετε με κάθε τρόπο και με κάθε πληροφορία, ανάμνηση, επισήμανση που μπορεί να είναι χρήσιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τιμητικά λόγια και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Είναι πολύ μετριόφρον, γιατί έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο για την Βυζαντινή ιστορία της Άνδρου. Σας προτρέπω να το αγοράσετε, είναι εξαιρετικό το κείμενο του Γιώργου και φτιάχνει μια φοβερή περίληψη όσο γνωρίζουμε σήμερα, ενέ 2024, για τη Βυζαντινή Άνδρου. Μαζί μας να πω ότι είναι και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν, ο Φίλιππο Νίβονερ, ο οποίος παραθερίζει χρόνια τώρα στην περιοχή του Κορθίου. Και ο οποίος είναι και γονός της Άναλεν Έμπερχαρτ που έκανε την πρώτη επιστημονική μελέτη του Απάνω Κάστρου. Ένα χειροκρότημα παράδειγμα. Έχετε κάποια ερώτηση για το Κάστρο του Κορκύλου, τα τείχη. Πώς εξαφανίστηκαν, έχουμε κάποιες μαρτυρίες τελικά ότι γίνανε μασιές, χτίστηκε το χωριό του Κορκύλου από αυτό, έχουμε κάποιες μαρτυρίες. Οι εμασιές στην νότια πλευρά έχουν χτιστεί σε μεγάλο βαθμό από το υλικό των τειχών. Μάλιστα.
σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω και εγώ αν θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό. Να πούμε επίσης ότι υπήρχε καμίνι στο πάνω κάστρο, οπότε πολλά πράγματα έχουν καταλήξει εκεί. Έτσι, έχει γίνει κάποια καταστροφή εκεί δυστυχώς. Τώρα για το κοχύλο, όπως είδατε και από τα στοιχεία της απογραφής, λίγα χρόνια μετά λοιπόν την εγκατάλειψη του πάνω κάστρου, το κοχύλο δεν είναι τόσο μεγάλο χρόνο από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Η εικόνα που έχουμε σήμερα από τα στοιχεία που είδαμε φαίνεται να δημιουργείται αργότερα. Καταλαβαίνω το ότι εφόσον έγινε η αποχώρηση από την Παλιόπολη συντεταγμένα, όπως πολύ σωστά είπατε, πήραν μαζί τους και κινητά και χρήματα. Αλλά πάλι και μετά από την νέα εγκατάσταση, η πιθανότητα να έρθει γύρω από τη Μεσαριά, αλλά διάσπαρτα και όχι συγκροτημένα σε οικισμό, όπως έγινε και στην Κουβάρα πάνω από την Παλιόπολη, να είχαν πολύ φτώχεια και να μην βρίσκουμε καθόλου νομίσματα. Στα πιο πολλά αρθρολογικούς πόλεις βρίσκουμε θησαυρό από τα νομίσματα. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Νομίσματα έχουν βρεθεί στην ανασκαφή του θεολόγου των πρώτων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, αν δεν απατώμε. Επίσης έχουμε στο πάνω κάστρο νομίσματα από τη λατινική εποχή, έτσι. Αυτό που έχει βρεθεί είναι αυτά τα μολυβδόβουλα, κάποιες σφαγίδες λοιπόν. Εκεί 7ο-8ο αιώνα. Γιώργο, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσει κάτι σε σχέση με αυτό. Νομίσματα βρίσκονται σε λίγους σχετικά αριθμούς, γιατί το μέταλλο πάντα ανακυκλώνεται. Στη Βυζαντινή εποχή, κάθε νέος αυτοκράτορας έκοβε νέο νόμισμα, πολλές φορές λιώνοντας τα νομίσματα του προηγούμενου. Σε μεγάλες ποσότητες τα βρίσκουμε σπάνια, όταν κάποιος τα έχει κρύψει λόγω κάποιου κινδύνου. Στην Άνδρο τέτοιους θησαυρούς δεν έχουμε βρει μέχρι τώρα. Έτσι ονομάζονται αυτές οι συγκεντρώσεις νομισμάτων, θησαυροί, το οποίο είναι μάλλον ζήτημα τύχης. Σε πολλά άλλα νησιά έχουμε νομισματικούς θησαυρούς. Εδώ στις ανασκαφές βρίσκουμε αρκετά, αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες. Ποιος ο ρόλος των λέει δίπατη και τρίπατη ναοί, υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος γι' αυτό? Θεωρούμε ότι οι δίκλητοι, αρκετοί δίκλητοι, αναούνται στην εποχή της Λατινοκρατίας και εξυπηρετούσαν τα δύο διαφορετικά δόγματα. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλοι οι δίκλητοι είναι από την εποχή της Λατινοκρατίας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί αν ένας δίκλητος είναι από την εποχή της Λατινοκρατίας ή όχι. Είναι καλό να υπάρχουν κάποια γραπτά κείμενα. Για παράδειγμα, στον Άγιο Νικόλαο του Πετροφού, υπάρχει ο Δημήτρης Βασιλιάδης που έχει μελετήσει τους επιπεδόστευους μεταβυζαντινούς ναούς, δίκλητους και τρίκλητους. Αναφέρει στον Άγιο Νικόλαο του Πετροφού, για παράδειγμα, ότι αυτός χτίστηκε εκ βάθρων ως δίκλητος στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, 1759, κάπου εκεί. Και αυτό συνάδει και με την απογραφή του 1670, γιατί έχουμε ένα μεγάλο δίκλητο ναό εκεί, ο οποίος δεν υπάρχει στην απογραφή του 1670. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να συμβαίνει και με την Παναγία των Ιώνα. Η Παναγία των Ιώνα δεν υπάρχει πουθενά στην απογραφή του 1670. Υπάρχει το 1833 και προτείνεται να κλείσουν οι άλλες εκκλησίες και να μεταβαίνουν οι ενωρίτες στην Παναγία των Ιώνα. Συνεπώς, νομίζω χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος πάντα για να ξέρουμε αν κάποιος δίκλητος ανάγεται ή όχι στην Λατινοκρατία. Έχουμε και περιπτώσεις που ένας ναός μπορεί να είναι δίκοχος χωρίς να είναι δίκλητος. Δηλαδή να φιλοξενούνται και τα δύο δόγματα, να έχει δύο κόγχες στο ιερό για την προσκομιδή και να μην είναι δίκλητος. Είναι αρκετοί τέτοιοι ναοί στα χωριά. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια για όλη αυτή την προσφορά σας και τη δουλειά σας και να συγχαρώ. Απλώς για λόγους κομψότητας θα ήθελα οι αρχαιολόγοι. Στην αρχή είπατε για την δεύτερη φορεία Βυζαντινών, μετά είναι οι αρχαιολόγοι. Είναι οι αρχαιολόγοι της δεύτερης φορείας Βυζαντινών. Δηλαδή αυτό, όχι σκέτη αρχαιολόγοι, τι είπαμε, η ενασκαφή... Να μιλήσουμε και με ονόματα ποιοι ήταν. Του Πανεπιστημίου, εντάξει, οι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού τουλάχιστον. Εντάξει, ευχαριστώ. Εκ μέρους της αδελφότητας Ανδρέων των Κόρθιων και ούσα πρόεδρος τα τελευταία δύο χρόνια, αφού ευχαριστήσω τα παιδιά, τον Γιώργο και τον Σπύρο και τον κύριο Πάλι για την παρουσία του και για όλη αυτή την παρουσίαση, κάνοντάς τους μια τελείως αυθόρμητη πρόσκληση, γιατί γνώριζα θεωρητικά μόνο τη δουλειά που είχαν κάνει,
Και πραγματικά συγκινούμε για όλα αυτά. Θεωρώ, θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι είναι μια εξαιρετική δουλειά. Να πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή και για όλους εσάς που είστε απόψε εδώ. Ήταν μια εκπληκτική παρουσίαση και επειδή ο σύλλογός μας φέτος κλείνει 128 χρόνια ύπαρξης, να επιφυλαχθώ και να πω ότι στα 130 χρόνια θα έχουμε και συνέχεια όλων αυτών, θέλω να πιστεύω, εδώ σε συνεργασία με τα παιδιά, και να κάνουμε έτσι ωραίες παρουσιάσεις και να έχουμε την συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.